Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Σωσό Χοντρογιάννη και παρακολουθείτε την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Attica TV με ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τα οποία κυριάρχησαν στην επικαιρότητα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε. Η ιδιαίτερα αγαπητή λοιπόν στο ελληνικό κοινό Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ επέστρεψε και φέτος στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, όπου εμφανίστηκε για τρίτη συνεχή χρονιά υπό τη διεύθυνση του Zubin Mehta, με δύο διαφορετικά προγράμματα την Κυριακή 18 και την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8:30 το βράδυ. Η μετάκληση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη χορηγία Έλληνα του εξωτερικού, ο οποίος επιθυμεί η δωρεά του να παραμείνει ανώνυμη. Μία σειρά πορτρέτων που αποτυπώνουν μία πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας εκθέτει η Ζάνα Αρτέμι με τίτλο 200 που, όπως σημειώνει, είναι οι μοίρες του οπτικού πεδίου του ανθρώπου. Η καλλιτέχνη ζωγραφίζει άστεγους συνανθρώπους μας που μας κοιτάνε στα μάτια με ευθύτητα. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου στο Black Duck Multiplarte. Την αλυσίδα του Human Trafficking επιχειρεί να σπάσει η τέχνη με ένα φεστιβάλ πολλαπλών δράσεων που διοργανώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου στο Γκάζι. Θέατρο, χορός, μουσική, κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές και φωτογραφικές εκθέσεις, συζητήσεις, δράσεις για παιδιά, όλες οι μορφές τέχνης συνυπάρχουν και ενώνουν τις φωνές τους για να μιλήσουν για ένα έγκλημα αθέατο, για ένα πρόβλημα παγκόσμιο. Ο Ηρακλής Μοσκόφ, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την όλη διοργάνωση και μάχεται κατά του human trafficking, από τη θέση του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, μεταξύ άλλων αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θέλουμε να δείξουμε μέσα από τον πολιτισμό την τέχνη, τις οργανώσεις μας, μέσα από μια πανστρατιά και συσπήρωση του κόσμου, ότι το θέμα της καταπολέμησης της εμπορίας των ανθρώπων δεν είναι κάτι που αφορά μόνο αυτούς, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τον νόμο και την εφαρμογή του. Είναι κάτι που αφορά όλους μας. Η πρωτοποριακή έκθεση Digital Revolution παρουσιάζει την επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εξέλιξη των τεχνών, του design, της μουσικής, της μόδας, του κινηματογράφου και των video games. Μετά το Κέντρο Τεχνών Barbican του Λονδίνου και το Μουσείο Τέκνισκα της Στοκχόλμης, η στέγη του Ιδρύματος Σονάση φιλοξενεί την επαναστατική και άκρως διαδραστική έκθεση ψηφιακών τεχνών με έναν τίτλο που δεν αφήνει περιθώρια για αναλογικές παρανοήσεις, αλλά μόνο για ψηφιακές βεβαιότητες Digital Revolution. Βέβαια, να πούμε ότι η έκθεση θα έχει διάρκεια από τις 20 Οκτωβρίου έως και τις 10 Ιανουαρίου του 2016. Με αφορμή λοιπόν την συμπλήρωση των 30 χρόνων από τον θάνατο του συγγραφέα Ιταλό Καλβίνο, το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου διοργάνωσαν την επετειακή διημερίδα με τίτλο «Αόρατες πόλεις» στο Ιταλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα. Σκοπός αυτής της διοργάνωσης ήταν να συγκεντρωθεί και να αναδειχθεί αυτή η ευρεία και πολυδιάστατη προσέγγιση του έργου, συμπεριλαμβάνοντας τρεις ενότητες: τον κύκλο ομιλιών, την έκθεση ζωγραφικής, εικαστικών και εγκαταστάσεων και την διεξαγωγή εργαστηρίων. Τα εγγένεια της εικαστικής και της διαδραστικής έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8 μεσημβρίας. Την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8:30 μετά μεσημβρίας στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, ο γνωστός βαρύτονος Νικόλαος Καραγκιαούρης έδωσε το τελικό κονσέρτο της μικρής περιοδίας του με μια μουσική παράσταση που είχε τίτλο «Σαν όνειρο μαγευτικό». Μαζί του τραγούδησε η μέντζο σοπράνο Φωτεινή Αθανασάκη, στο πιάνο ο Πάνος Λουμάκης και ο βιολονίστας Γιάννης Γεωργιάδης. Να πούμε ότι ο Νικόλαος Καραγκιαούρης συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή ως στέλεχος του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Η Όπερα στα Σχολεία», με το Φεστιβάλ Αιγαίου και είναι ερμηνευτής της Εθνικής Ρωσικής Μουσικής Σχολής και της Ελληνικής Οπερέτας. Αξίζει να παρακολουθήσουμε ένα σύντομο απόσπασμα από τη συγκεκριμένη παράσταση.
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων παρουσίασε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων σε μια συναυλία αφιέρωμα στον Τσέχο συνθέτη Άντονι Τβοράκ την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των εθνικών μουσικών ρευμάτων του 19ου αιώνα, το έργο του συνθέτη διακρίνεται για τον έντονο λυρισμό και τον ρυθμικό πλούτο που πηγάζουν από τις λαϊκές παραδόσεις της πατρίδας του αλλά και άλλων χωρών. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, διοργάνωσαν το 10ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, το οποίο διεξήχθη το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 7 μετά μεσημβρίας στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρησης Κοζάνης. Στο φεστιβάλ συμμετείχαν όπως κάθε χρόνο περισσότεροι από 2.500 νέες και νέοι από όλον τον ελλαδικό χώρο και από τα 427 πρωτοβάθμια ποντιακά σωματεία που συσπηρώνουν την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Το Live Media, όπως κάθε χρόνο, ήταν ο μεγάλος χορηγός του Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Πάμε να δούμε ένα σύντομο απόσπασμα από την συγκεκριμένη εκδήλωση. Είμαι ο Γιώργος Οχστοφορίδης και με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου και ως κάτοικος της Λευκόβρησης Κοζάνης, έχω την τιμή να σας καλωσορίζω στο 10ο Πανελλήδιο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Την πατρίδα έχασα, έκλαψα και πονέσα, λίγο με κι άλλο θύμω. Να σπάω και πόρει, λίγο με κι άλλο θύμω. Εμείς τους απόγονοι των γενοκτονημένων προγόνων που κατέληξαν πρόσφυγες ολόκληρο τον κόσμο και δοκιμάστηκαν σκληρά, δεν μπορούμε να σταθούμε ασυγκίνητοι απέναντι στον δράμα των συγχρόνων προσφύγων. Έχουμε καθήκον ως πόντιοι, μα προπάντων ως άνθρωποι, να τους συνδράμουμε. Εξέγανε, μα να μην πάνε με αγουρό. Πρόσωνοι με εξέγανε, μα να μην πάνε με αγουρό. Σώπα κι ακρίβο όνομα, να μην και φίλο σώμα γουλό. Σώπα κι ακρίβο όνομα, να μην και φίλο σώμα γουλό. Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας Ηπείρου. Στην ίδρυση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης προχώρησε ο Δήμος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι με τη συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και με την ευγενική υποστήριξη της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων. Τα εγγένεια του Μουσείου πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί. Ο Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι, Γεώργιος Ιωακιμίδης, μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι η μνήμη και η τιμή στους ήρωες του αλβανικού έπους είναι ιστορικό χρέος και ευθύνη απέναντι σε μια παράδοση αιώνων που θέλει τον Έλληνα να αμήνεται και να μάχεται για την ελευθερία του. Στο πλαίσιο των Ιωνικών ημερών τέχνης και πολιτισμού 2015 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η παράσταση κουκλοθεάτρου «Όσο πιο γρήγορα» από το θέατρο Κούκλα στα Φτερά του Μύθου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Κινηματογράφο Αστέρας με είσοδο ελεύθερη. Ο Δήμος Γλυφάδας, σε συνεργασία με το Αρχείο Ελληνικών Γραμμάτων Γεώργιος Λεβιθόπουλος, παρουσιάζει το πανόραμα του 40 «Ο τύπος της νίκης, η νίκη του τύπου». Πρόκειται για μια μεγάλη έκθεση αυθεντικών εφημερίδων του 1940 και άλλων σπάνιων ιστορικών ντοκουμέντων που ζωντανεύουν το ηρωικό έπος και με μια σιωπηρή αφήγηση μας μιλάνε για την περίτρανη νίκη αλλά και τη μεγάλη ιστορική περιπέτεια από το 1940 έως το 1944, τα χρόνια της φωτιάς.
Η έκθεση θα φιλοξενείται στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας από τις 20 έως και τις 30 Οκτωβρίου. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν την 3η 20 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ο Καλλιτεχνικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τροβαδούρη Κηφισιάς την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την εκδήλωση για το ρεμπέτικο τραγούδι. Το κοινό παρακολούθησε με πολύ προσοχή και συγκίνηση την παρουσίαση και συμμετείχε ενεργά με μεγάλο ενθουσιασμό στα τραγούδια. Παρόντες στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, ήταν ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Γεώργιος Στομάκος, πρόεδροι τοπικών συλλόγων καθώς και εκπρόσωποι τοπικών ΜΜΕ. Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, σε συνεργασία με την ομάδα καταδύσεων Liquid Floor Team, διοργανώνουν την δεύτερη έκθεση υποβρύχιας φωτογραφίας με θέμα «Ναυάγια και θαλάσσια ζωή» του ελληνικού βυθού. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η διάρκεια της έκθεσης καθορίζεται από 21 Οκτωβρίου ως 4 Νοεμβρίου με είσοδο ελεύθερη. Η έκθεση θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους αγαπούν και σέβονται τη θάλασσα να δουν με μια πιο προσεκτική ματιά τους κρυμμένους θησαυρούς της. Οι εκδόσεις της Εστίας και ο Δήμος Ελευσίνας το Σάββατο στις 24 Οκτωβρίου στις 18:30 μετά μεσημβρίας διοργάνωσαν την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ελένης Λαβιά, «Οι Θεές», στον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου Ελευσίνας. Να πούμε λίγα λόγια για το βιβλίο που παρουσιάζει μια εφάνταστη κόρη να συμβιώνει με την υπερήλικη μητέρα της. Η μυθιστορία ανατρέχει συχνά στο παρελθόν τους, το οποίο συμπίπτει με το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν της ρημαγμένης χώρας μας. Φτώχεια, αγροτική και βουκολική παραμεθόρια Ελλάδα, οικογενειακή μετανάστευση στην Αθήνα προς αναζήτηση καλύτερης ζωής. Ο Δήμος Ασπροπύργου την 3η 27 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη τελετή κατάθεσης στεφάνων εν ώψη του εορτασμού της Εθνικής μας Επετείου. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στις 11:30 π.μ. μεσημβρίας θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση κατά μήκος της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με τη δεξίωση προς όλους τους δημότες στην αίθουσα εκδηλώσεων Δημήτρης Καλλιέρης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου. Και να παραμείνουμε στον ίδιο Δήμο και να πούμε ότι το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου την Τρίτη στις 27 Οκτωβρίου θα διοργανώσει την τελετή βράβευσης των επιτυχώντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 στις 8 μετά μεσημβρία στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Γαλαξίας. Η τελετή βράβευσης θα περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα από καθηγητές και σπουδαστές του Δημοτικού Οδείου του Ασπροπύργου, την ομιλία του καθηγητή κ. Γεώργιου Οικονόμου, πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς επίσης και την απονομή τιμητικών διακρίσεων στους μαθητές της πόλης του Ασπροπύργου, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ανώτατα και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Ελληνικός Πολιτιστικός Ορειβατικός Σύλλογος Φιλής διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία για 8η συνεχή χρονιά τον καθιερωμένο αγώνα ορεινού δρόμου Άρμα Πάρνηθας. Ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελεί το ετήσιο ραντεβού των φίλων του ορεινού τρεξίματος στο πανέμορφο δάσος της Δυτικής Πάρνηθας. Απευθύνεται τόσο σε έμπειρους δρομείς όσο και σε νέους αθλητές, αφού δίνει την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο διαδρομές, 17 χιλιόμετρων ή 10 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Attica TV ήταν χορηγός επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν, η κάμερα του Attica TV βρέθηκε την περασμένη Κυριακή στην Πάρνηθα και η συνέχεια επί της οθόνης.
Θανάσης τερμάτισε πρώτο στα 10 χιλιόμετρα, στη διαδρομή των 10 χιλιόμετρων. Να μας πει καταρχάς πώς του φάνηκε η διαδρομή. Για μένα ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία το βουνό. Πρώτη φορά κατεβαίνω σε βουνό και επέλεξα να κατέβω ένα μικρό κομμάτι σχετικά, γιατί οι περισσότερες είναι από 15, 17, 20 μεγάλες διαδρομές. Θα έλεγα ότι εντυπωσιάστηκα με το όλο περιβάλλον, ειδικά στο μονοπάτι μέσα, με τα σηματάκια, με τις σηματοδότες, όλα αυτά. Κατέφερα και έτρεξα τέλος πάντων και μου άρεσε. Ήταν ωραία, σαν εμπειρία. Ναι, και για πρώτη φορά που το έκανες, τερμάτισες και πρώτος. Για πρώτη φορά, ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σου ευχόμαστε του χρόνου να τρέξεις στα 17 χιλιόμετρα. Κάτι που έχεις να παρατηρήσεις, σαν πολύ θετικό ή πολύ αρνητικό στον αγώνα? Σαν διοργάνωση δεν έχω συγκρίνω με κάποια άλλη, λόγω του ότι δεν έχω συμμετάσχει σε άλλη βουνού. Γενικά μου άρεσε. Το κλίμα ευχάριστο, το τοπίο ευχάριστο και από κόσμο ήταν καταπληκτικά. Ωραία. Δεν είναι τόσο κόσμο. Συγχαρητήρια, ευχόμαστε για του χρόνου ακόμα καλύτερα. Συγχαρητήρια. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή Ανασκόπηση της εβδομάδας ολοκληρώθηκε. Από εμένα και τους συνεργάτες του Attica TV σας ευχόμαστε να έχετε μία καλή εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Να είστε καλά. Γεια σας.